πλέον η οικονομική κρίση έχει μετεξελιχθεί σε μια ανθρωπιστική κρίση. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σήμερα σε όλες τις ελληνικές οικογένειες και υπάρχουν και ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία ίσως νομίζουμε ότι είναι μόνο στις πόλεις αλλά είναι και στην ύπαιθρο του νομού. Το Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Καστελιού είχα κάνει μια έρευνα στην περιοχή για τα παιδιά που είναι εμβολιασμένα ή όχι στα σχολεία. Από τα 700 περίπου παιδιά που υπηρετούν στα σχολεία του Δήμου μας, τα 358 είναι ανεμβολίαστα, δηλαδή το 50% ή εν μέρη ή συνολικά. Αναλάβαμε μια πρωτοβουλία και πρέπει να συγχαρώ εδώ δημόσια όλους τους ανθρώπους που λειτουργούν εθελοντικά στο κοινωνικό ιατρείο του Δήμου μας, που γνωρίζετε ότι λειτουργεί εδώ και 1,5 χρόνο με τη συνεργασία της Μητρόπολης και του Δήμου. Διασφαλίσαμε μέσω εταιριών και κύρια της εταιρείας VMAX του κυρίου Γιανακόπουλου 400 εμβόλια και σήμερα σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων μας, παρουσία και τους σεβασμιότητα της περιοχής μας, ξεκινήσαμε τον εμβολιασμό στο σύνολο των μαθητών οι οποίοι είναι αναμβολίες. Από σήμερα λοιπόν και μέσα στις ερχόμενες μέρες σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων στο κοινωνικό ιατρείο που είναι εμβολιαστικό κέντρο θα περάσουν όλοι οι μαθητές που είναι ανεμβολίαστοι και για να εμβολιαστούν. Θέλω εδώ να καλέσω και τους γονείς να συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία και να κατανοήσω την αναγκαιότητα του εμβολιασμού των παιδιών γιατί λειτουργούν σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες και καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί που θα δημιουργηθεί πρόβλημα θα δημιουργήσει μάλλον ζήτημα και στα άλλα παιδιά. Καλά. Φαντάζομαι είναι ότι τώρα δεν τίθεται θέμα ενημέρωσης, δεν τίθεται θέμα τώρα μη θέλει κάποιος γονιός να κάνει το εμβόλιο, διότι η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει όλες τις πόρτες. Είναι θέμα απλά ενημέρωσης, να το γνωρίζουν όλοι, γι' αυτό γίνεται και αυτή η προσπάθεια και αυτή η συζήτηση αυτή την ώρα, κύριε Καλογεράκη, προκειμένου όσοι δεν το γνωρίζουν, όσοι ενδεχόμενα από τα παιδιά τους δεν έχουν ενημερωθεί ή από τη σχολική κοινότητα να το γνωρίζουν. Οι διευθυντές των σχολείων έχουν αναλάβει να ενημερώσουν τους γονείς και παράλληλα στον εμβολιασμό θα συμμετέχουν και τα μέλη του κοινωνικού ιατρείου, οι οικογένειες δηλαδή που βλέπει το κοινωνικό ιατρείο, τα οποία είναι εκτός από μαθητές, είναι και άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν την δυνατότητα την οικονομική να μπορεί να ευαισθητοποιηθούν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Θεωρώ ότι είναι ένα δείγμα ότι οι φορείς πλέον, εκκλησία, τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Εν πολλής έχουμε αντικαταστήσει τις κοινωνικές δομές του κράτους που ήταν υπόχρεο να κάνει αυτές τις δράσεις. Τι να κάνουμε όμως, η κρίση αλλάζει τις προτεραιότητες. Και κύριε...